Και έχουμε κοντά μας τον άνθρωπο, ένα από τους βασικούς έτσι διαμορφωτές αυτής της μουσικής άποψης, τα παιδιά από την Πάτρα, τον Χρήστο Παπαδόπουλο, που έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά, γιατί είμαι τεράστιος φαν, που τον καλημερίζουμε. Καλημέρα Χρήστο. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνουμε, πώς είμαστε? Μια χαρά, τι λέει, Θεσσαλονίκη, βρέχει. Εντάξει. Κοίτα, από τότε που ήρθε ο Μητσοτάκης, 20 μέρες περάσανε, 20 στα 20 έχουμε. Με βροχή. Ναι. Ο Χρήστος ο Παπαδόπουλος, ο οποίος είναι και εντάξει, είναι από τα Γρεβενά, είναι εδώ Βόρεια Ελλάδα, δικός μας άνθρωπος. Χρήστο, ξέρεις τα Γρεβενά, στα Γρεβενά ότι έχει τέτοιο πινακίδα Γρεβενά East και Γρεβενά West και στην Εγνατία οδό, το ξέρεις αυτό? Στην Εγνατία, ναι, δεν το πιστεύουν κιόλας, δηλαδή είναι. Λοιπόν, θα θέλαμε να μας αφηγηθείς τρόπον την ιστορία πίσω από το τραγούδι. Τι σας όθησε να φτιάξετε αυτόν τον ύμνο πραγματικά? Τους στίχους τους έγραψε ο Βαγγέλης ο Δελικούρας. Τεράστιος Βαγγέλης Δελικούρας. Τη μουσική την έγραψα εγώ μαζί με τον Βαγγέλη, περισσότερο εγώ την εισαγωγή δηλαδή. Ο Βαγγέλης έγραψε αυτούς τους στίχους για τον Αλέφαντο, γιατί εκεί την εποχή ο Αλέφαντος ήταν προπονητής του Όφη και θυμάμαι είχε κάνει μια νίκη Όφη κατά του Παναθηναϊκού. Εποχή, χρονολογία, θυμόμαστε? 86. 86, μάλιστα. Και διάφορες εφημερίδες κοντινές προς το Βαρδινογιάννη. Αθλητική Ηχό. Λαμπράκι γενικά. Α, και Όμιλος, ναι. Όμιλος, ναι. Mm. Αρχίσαν και τον κατηγορούσαν και του τυμπαίναν το σύστημα όλο του Αλέφαντου. Και είδαμε έναν άνθρωπο ο οποίος, αν και γραφικός, ήταν αληθινός. Στις διαμαρτυρίες του και έβριζε και τα λοιπά. Όπως έτσι πρέπει να κάνουμε όλοι όταν λέμε ψέματα και τα λοιπά και τα βάζουν ένα σύστημα ολόκληρο εναντίον μας. Όταν με κατηγορούν για κάτι που νομίζουν. Αυτό το ναι, λέτε ακριβώς. Να βάλουμε μια άλλη τελεία. Ο Βαγγέλης αυτούς τους στίχους. Μαζί το φτιάξαμε, θυμάμαι, στο σπίτι μου στην οδό Σκιάθου. Ήρθε, λέει, κοίτα κάτι στίχους που έχω και το φτιάξαμε και μπήκαμε μέσα και το ηχογραφήσαμε. Αν θυμάμαι καλά, στον τέταρτο προσωπικό δίσκο με τα παιδιά από την Πάτρα. Τότε ήταν η εποχή που ο Όφη ήταν υπό τον έλεγχο της οικογένειας Βαρδινογιάννη και θεωρούνταν πολύ ακραίο το να κερδίσει ο Όφη τον Παναθηναϊκό. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Mm. Αλλά με την επιμονή του Αλέφαντου και τους έκανε, τους ατσάλωσε, τους δυνάμωσε τους παίχτες και κατορθώσαν και νικήσαν τον Παναθηναϊκό. Σαν ένας ήρωας, ας πούμε, της σύγχρονης λαϊκής μας ιστορίας, δηλαδή ένας κουταλιανός, ας πούμε, της καθημερινότητας. Κάπως έτσι αντιμετωπίστηκε δηλαδή από εσάς ο Νίκος ο Αλέφαντος τότε. Που τα βάζει με το κατεστημένο. Ναι. Περιμένατε ότι θα υπάρχει αυτή και εκείνη την εποχή, θυμάμαι, ήμουν πιτσιρικάς εγώ, το πώς ακουγόταν το τραγούδι. Καλά, τότε τα παιδιά από την Πάτρα ήταν ασύλληπτο μέγεθος. Είναι το, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, είστε το συγκρότημα που έχετε κάνει το ντεμπούτο με τις μεγαλύτερες πωλήσεις. Όχι. Όχι. Είμαστε με στην πεντάδα. Με στην πεντάδα. Είναι 350.000 αντίτυπα ο πρώτος δίσκος. Ο πρώτος δίσκος, ναι. Ναι, ασύλληπτα. Ασύλληπτα μεγέθη, ας πούμε, για τα κουμπάκια. Ο Μάριος με τα νησιώτικα, ας πούμε, είναι ο πρώτος σε πωλήσεις. 500.000 διπλούς δίσκους. Mm-hmm. Η Γλυκερία με το Ο Δρόμος του Παπαδόπουλου, η Γλυκερία. Είμαστε μέσα στην πεντάδα. Ναι. Περιμένατε και εκείνη την εποχή μεν που γράφτηκε για έναν άνθρωπο ο οποίος, εντάξει, ήταν μια έτσι περίεργη προσωπικότητα. Δεν ήταν, ας πούμε, και κάποιος που το γνωρίζανε όλοι. Αλλά ναι, και αυτή η διαχρονικότητα του κομματιού. Εντάξει, γράφαμε. Μπορεί να είναι διαχρονικό γιατί έχει μια αλήθεια. Ναι. Δεν καθίσαμε να σκεφτούμε, πάμε να γράψουμε για τον Αλέφαντο επειδή θα πουλήσει ή θα κάνει. Uh-huh. Μας βγήκε αυθόρμητα σαν την κραυγή, ας πούμε, ενός απλού ανθρώπου απέναντι στα νέα, στο Λαμπράκι και σε όλους αυτούς που υποστηρίζουν, απέναντι στο σύστημα που υποστηρίζει υποστήριζε, ας πούμε, την οικογένεια Βαρδινογιάννη. Και που και στις μέρες μας το ίδιο το σύστημα της αντίστοιχης οικογένειας υποστηρίζει. Ισχύει αυτό το πράγμα που λες. Σε πληροφορώ, επειδή όπως είπα και στην εισαγωγή μου, ότι είμαστε τεράστιοι φαν και παίζουμε, στο είχα πει και χθες, παίζουμε πολλά τραγούδια δικά σας μέσα στο πρόγραμμα, τα οποία
έχουν εξαιρετική αποδοχή και ξεκινάμε πάντα τα live με ένα-δυο δικά μας και βάζουμε κατευθείαν αλέφαντο με το καλημέρα για να δείξουμε την μπάλα θα παίξουμε. Και σε πληροφορώ ότι ο κόσμος το απολαμβάνει, το αγαπάει, το χορεύει, χωρίς ίσως να μην ξέρει καν και τον αλέφαντο πολλά από τα νέα παιδιά. Μπορεί, μπορεί να ισχύει αυτό, γιατί τα νέα παιδιά, αυτό έγινε 40 χρόνια πριν. Ναι. Πάντως είναι θετικό και βάσει έτσι μιας θεωρίας δικής μου ότι ένα τραγούδι που ακούγεται και μετά από 30 χρόνια, εκεί στα 30 το θεωρώ εγώ, μετά από τα 30 χρόνια είναι κλασικό. Πώς το έχει αντιμετωπίσει το Νίκος Αλέφαντος το κομμάτι? Με πολύ χαρά, και θυμάμαι είχε γράψει μια συνέντευξη ότι του χάρηκα τόσο πολύ που θα το χαιρόμουν, ότι είναι μεγαλύτερη χαρά από το αν ερχόταν ένας να μου χαρίσει ένα εκατομμύριο δραχμές. Μα θα μείνει στην ιστορία ο άνθρωπος, πέρα από το τι είχε κάνει, θα μείνει στην ιστορία μέσα από αυτό το τραγούδι. Χθες έβλεπα ότι όλοι τον αποχαιρετούσανε με το στίχο «Γεια σου ρε Αλέφαντε, ήσουν παλικάρι». Ναι. Θα είναι ταυτόσιμο, ήταν ταυτόσιμο ας πούμε της οντότητάς του. Ήρθε και 2-3 φορές στα μπουζούκια, ναι. Όσο το παίζαμε άνοιγε σαμπάνιες. Κλασικός λαϊκός άνθρωπος. Εντάξει, μα γι' αυτό σου γράψα τραγούδι, δηλαδή δεν λέει και λίγο πράγμα. Παιδιά από την Πάτρα έχουν γράψει και άλλο ποδοσφαιρικό κομμάτι βέβαια. Το εθνικάκι. Το οποίο δεν έκανε τυχαία, ναι. Δεν έκανε γιατί ήταν ο καημένος εθνικός, γι' αυτό. Ναι. Ο Βαγγέλης πάλι το έγραψε αυτό μαζί με μένα. Ναι. Τους στίχους ο Βαγγέλης, γιατί πάντα υποστήριζε τον εθνικό. Ήταν εθνικός και είναι, ναι, φαντάζομαι. Ήταν εθνικός. Ο εθνικός δεν είναι βασικά τώρα, ναι. Ο εθνικός δεν υπάρχει στην ομάδα. Αλλά ήξερε την ιστορία, ήξερε τον Χατζιωάνογλου, τον Καλκαντέρα, τον φοβερό εκείνο χοντρό φίλαθλο που φώναζε αέρα κτλ. Ο Ματζουράνης. Το Ματζουράνη, τον εθνικάρα. Ναι, 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 τον εθνικάρα. Ναι, ζει κανονικά, εντάξει. Ναι, ναι, ο Ματζουράνης. Ναι, ναι. Γι' αυτό επίσης. Όλα αυτά τα ονόματα, ας πούμε, για κάποιους που ξέρουν, ανήκουν στην ασπρόμαυρη εποχή, την αγνή εποχή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Εσύ παρακολουθείς ποδόσφαιρο, ασχολείσαι καθόλου? Ανήκουν στην εποχή της αθωότητας. Εγώ, ναι. Βέβαια, επειδή είμαι Μακεδόνα, ξέρετε τι ομάδα είμαι, έτσι. Δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε, θα δεν ξέρω αν σας τη χαλάσω τώρα εκεί πέρα. ΠΑΟΚ. Δεν μας τη χαλάσει, και οι δύο ΠΑΟΚ είμαστε. Δεν μας τη χαλάσω, όχι. Αντιθέτως. Αντιθέτως. Και είχα και την τιμή να συνομιλήσω και με τον πρόεδρο καμιά ώρα φέτος, γιατί γράφω και τη μουσική στο Κόκκινο Ποτάμι. Ισχύει αυτό, ναι, ξέχασα να το πω κιόλας. Ναι, έχει το soundtrack. Αλλά δουλεύουμε μαζί στο Open. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Μάλιστα. Δεν μου λες κανένα, θα σας δούμε ποτέ όλους μαζί? Δύσκολο, γιατί ο Βαγγέλης τα έχει παρατήσει. Αυτό το γνωρίζω. Αλλά όχι ακατόρθωτο. Πώς θα γίνει να πιέσουμε κάπως, υπάρχει να φτιάξουμε ένα κίνημα, να ξαναδούμε παιδιά από την Πάτρα? Κάνε ένα βίντεο που θα κλαις. Ναι. Κάνε ένα τέτοιο. Ναι. Γιατί είναι όνειρο ζωής να δούμε παιδιά την Πάτρα όλους μαζί ξανά. Ριούνιον αυτό. Γιατί κατά καιρούς με τον Καρελά παίζω μαζί. Ναι, ναι. Δεν είναι και δύσκολο, δηλαδή ο Βαγγέλης να πει το ναι, ο Αργύρης. Αν και πιστεύω ότι το timing τώρα. Έχει ο ένας από εδώ, ο άλλος από εκεί. Κάνουμε άλλα πράγματα όλοι. Ο Βαγγέλης τα έχει εγκαταλείψει. Αλλά βρισκόμαστε πάλι, φίλοι είμαστε. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή αυτή η παρέα όπως την έχουμε μέσα στο μυαλό μας και η αγάπη που τρέφουμε για αυτή την παρέα που έφτιαξε τραγούδια, που έμαθε στον κόσμο τραγούδια. Γιατί και αυτό ήταν το πολύ σημαντικό στοιχείο από τα παιδιά την Πάτρα. Ότι επανασύστησε ξεχασμένες μελωδίες και ήχους, ας πούμε, 60-70, τους έφερε ξανά στην επικαιρότητα με έναν άλλο τρόπο, με ένα άλλο πρίσμα στα 80's. Μου κάνει εντύπωση που τα ξέρετε, αν και από τη φωνή σας εγώ σας κόβω για 30-35 χρονών. Λοιπόν, κοντά σε 40, όταν θα τα πούμε κοντά και θα έχω την ευκαιρία να σε γνωρίσω μαζί και με τα υπόλοιπα παιδιά της μπάντας, θα εντυπωσιαστείς από το εύρος των γνώσεων, ιδίως ας πούμε από τους υπόλοιπους. Εμάς τότε δεν ξέρω αν έκανες, δεν πιστεύω να έκανες τότε εκπομπές, ήσουν μικρός. Ναι. Μας ανέδειξε στη Θεσσαλονίκη ο Χρήστος, τα παιδιά της Καλαμαριάς, δεν ξέρω αν θα βέβαια, βέβαια. Τις μέρες μας και αν παίζουν ας πούμε. Ένα διάστημα έκανε εκπομπές και εδώ στο Λίμπερο ναι. Ο Χρήστος από τα παιδιά της Καλαμαριάς, ναι, 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 ναι. Ιστορική. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, ήταν μεγάλη μας να χαρά. Καλά. Να είσαι καλά. Και εύχομαι
τον ΠΑΟΚ του χρόνου τουλάχιστον να πάρει πρωτάθλημα. Όλοι το ευχόμαστε. Έγινε. Σε φιλούμε. Bye, bye, bye. Αν και είμαι με ένα φίλο εδώ, τον Νίκο τον Αναγνωστάκη, που είναι Ολυμπιακός, που δεν νομίζω να βλέπει ότι θα πάρει ποτέ πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ, λέει. Πώς το βλέπει σήμερα, έτσι να κάνουμε και μια ποδοσφαιρική κουβέντα άμεση. Κοίταξε, να πούμε την αλήθεια, ότι φέτος είχε καλύτερη ομάδα ο Ολυμπιακός. Ελπίζουμε του χρόνου να έχει καλύτερη ομάδα ο ΠΑΟΚ. Έτσι είναι αυτά. Να είστε. Ωραία. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Εννοείται ότι συμφωνούμε. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Ναι. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να σε καλά. Έγινε, παιδιά, εγώ ευχαριστώ. Να σε καλά. Θα τα πούμε από κοντά. Τσάω. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Χρήστος Παπαδόπουλος, ο Μπουζουξής. Καλά, μιλάμε για μπουζουκάρα τώρα, ασύλληπτη. Και ένας άνθρωπος με τεράστια μουσική κατάρτιση και γνώση. Κατά καιρούς είχε κάνει εκπομπές με τζαμαρίσματα, με μουσικούς από όλο το φάσμα της ελληνικής μουσικής σκηνής. Και να σου έβγαλα και την είδηση, Σταύρο, πάω ξύσινο άνθρωπος, είδες.